Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Έχουμε μια ιδιόμορφη κατάσταση. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε πολεμικό σκηνικό στο έδαφος της Ευρώπης και μάλιστα από δύο χώρες οι οποίες μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχαν, θα μπορούσε να πει κανείς, και αδελφικές σχέσεις. Τι έχει αλλάξει σε αυτό το, σε αυτή την σκακέρα, κύριε Παπαδάκη, και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Καταρχήν, καταρχάς μάλλον, μπορούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα αυτές τις μέρες. Γιατί ξέρετε, πριν 30 χρόνια, όταν διαλυόταν η Σοβιετική Ένωση, όταν ανατρεπόταν ο σοσιαλισμός, υπήρχαν πολλές φωνές από παντού ότι τελείωσαν οι πόλεμοι, επηγής ειρήνη, και ότι τα βάσανα των λαών της περιοχής ότι θα γνώριζαν για δεκαετίες ευημερίας, απρόσκοπτης ευημερίας, γιατί το εμπόδιο ήταν ο σοσιαλισμός. Ξέρετε, απευθύνονταν σε λαούς που για 7 περίπου δεκαετίες ζήσανε μονιασμένοι, αρμονικά, παρότι το υπόβαθρο στην ευρύτερη περιοχή ήταν γεμάτο από προηγούμενες ιστορικά εθνικιστικές καταβολές, εθνότητες και λαοί που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, αυτά παραμερίστηκαν ακριβώς στον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και σήμερα βλέπουμε να έχει γίνει 1000 κομμάτια η ευρύτερη περιοχή σε χώρες, κρατήδια που βλέπουμε, και το ίδιο γίνεται και στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Ξέρετε, είπατε πολλές φορές νέα εποχή, νέες εξελίξεις. Εμείς... δεν είναι και πολύ νέο, η αλήθεια αυτή δεν είναι νέα. Γιατί το λέμε αυτό, ότι νομίζουμε ότι μας δίνεται και νέο υλικό για να διαβάσουμε καλύτερα μια εποχή που ήδη ζούμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Και η ουσία είναι ότι ζούμε στην εποχή των υπεραλιστικών πολέμων, η οποία δεν ήταν η πρώτη επίθεση και εισβολή σε χώρα αυτή που ζούμε αυτές τις μέρες μόνο, γιατί υπάρχει μια προϊστορία. Καταρχήν, σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε στη Γιουγκοσλαβία, που έγινε 1000 κομμάτια, μακελεύθηκε ο λαός από την εισβολή του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίδια ήταν η αιτία. Γιατί διαχρονικά οι αιτίες είναι συγκεκριμένες. Είναι το κυνήγι των ανταγωνισμών, είναι οι ανταγωνισμοί για ενέργεια, για δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, για μοίρασμα αγορών. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα και οι αιτίες των πολεμών, γιατί εδώ, επιτρέψτε μου, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση προσχημάτων, μια βιομηχανία προσχημάτων. Δηλαδή, σήμερα είναι ο κακός Πούτιν. Ο Πούτιν δεν προέκυψε από παρθενογένεση, ξέρετε. Ο Πούτιν είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τους λεγόμενους δυτικούς. Μαζί ανατρέψαν τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι κάλπικο το δίλημα, από τη μια οι δημοκράτες και από την άλλη οι αυταρχικοί. Γιατί, αν θα το θέλετε, μαζί όχι μόνο ανατρέψαν τη Σοβιετική Ένωση, και για πολλά χρόνια τα βρίσκαν και έχουν κάνει και κοινά συμβούλια ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Βεβαίως έχουν και τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Και αυτό σήμερα πληρώνουν οι λαοί. Και το λέμε ότι και αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα για την αλλαγή των συνόρων, για την κυριαρχία των χωρών, ή και τα κροκοδίλια δάκρυα για τη μοίρα του ουκρανικού λαού, ξέρετε, είναι αλακάρτ. Γιατί δεν είχαν τις ίδιες ευαισθησίες όταν λέγανε για την εθνοκάθαρση του Μιλόσεβιτς στη Γιουγκοσλαβία. Δεν είχαν τις ίδιες ευαισθησίες όταν μπουκάραν στο Αφγανιστάν και σφάζανε για 20 ολόκληρα χρόνια τους λαούς επιστρατεύοντας τους Ταλιμπάν, που αυτοί τους είχαν δημιουργήσει αυτά τα τέρατα. Ή για παράδειγμα την περίπτωση της Λιβύης,
που έγιναν εκεί επεμβάσεις και είχαμε το πρόσχημα ήταν ο Καντάφη. Να τα θυμηθούμε αυτά, γιατί και τότε ήταν αλλαγές συνόρων, και βεβαίως να θυμηθούμε και την Κύπρο, βεβαίως. Και ακριβώς έχει συσσωρευτεί ένα πολύχρονο υλικό, θα λέγαμε, ανταγωνισμών. Και αυτά προκύψανε ακριβώς γιατί μετά τις ανατροπές υπήρξε ένας ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή. Ποιος θα καρποθεί σε επιρροή, σε μοίρασμα αγορών και σε αγωγούς, σε δρόμους μεταφοράς ενέργειας, στην ευρύτερη περιοχή. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Απ' τη μια ήταν οι Αμερικάνοι που έκαναν τις κινήσεις τους και το ΝΑΤΟ προώθησης και θα λέγαμε διαμόρφωσης ενός δακτύλιου γύρω από την Ρωσία. Προωθούσαν δηλαδή στρατεύματα, τάσανε οι χώρες στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και βεβαίως και η Ρωσία ζητούσε να κάνει την δικιά της καπιταλιστική ενοποίηση χωρών πρώην της Σοβιετικής Ένωσης που τους έβλεπε σαν αυλίτες, και στα πλαίσια αυτά υπήρξαν αυτές οι εξελίξεις. Δηλαδή είχαμε τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις το 2003 και 2004 στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Είχαμε την απάντηση της Ρωσίας με το διαμελισμό της Γεωργίας σε Αβχαζία και Οσετία. Τα θυμόμαστε αυτά. Είναι στην ίδια περιοχή. Ακόμα και οι εξελίξεις το 2014 που είχαμε πραξικόπημα των Αμερικάνων με την συμβολή και του Έλληνα και του Αμερικάνου πρέσβη στην Ελλάδα, του κυρίου Πάιατ, που ποτέ δεν την αρνήθηκε. Και βεβαίως όλες οι εξελίξεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια με τους εξοπλισμούς, με τα πολυεθνικά τάγματα του ΝΑΤΟ γύρω. Άρα λοιπόν η απαράδεκτη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία είναι ένα επεισόδιο από τα πολλά που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, και βεβαίως δεν ξεκίνησε η ιστορία το 24 Φλεβάρι, υπάρχει αυτή η προϊστορία και βεβαίως την πληρώνουν οι λαοί. Και να σκεφτούμε ότι μιλάμε για την Ουκρανία, μια χώρα που έχει για παράδειγμα 37.000 χιλιόμετρα αγωγών ενέργειας. Έχει 120 σταθμούς διατήρησης της πίεσης του φυσικού αερίου. Έχει 13 υπόγειες αποθήκες φύλαξής του. Έχει 130 δισκυβικά μέτρα που περνάνε από εκεί, δυνατότητα μεταφοράς ρώσικου αερίου. Έχει τεράστιους φυσικούς πόρους όπως μαγκάνιο, ουράνιο, τιτάνιο, άνθρακα. Δηλαδή είναι μια πλούσια χώρα, και θα θυμάστε κιόλας το όνειρο της αστικής τάξης της Ελλάδας όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Λοιπόν, η Ουκρανία που είναι σήμερα μήλον της Έριδος έγινε και ήταν ενεργειακός κόμβος. Και ναι, να τι πληρώνει ο λαός. Τώρα, μήπως είδε ευημερία και καθόλου. Ίσα-ίσα νέους κατατρεγμούς, αίμα, προσφυγιά και βάσανα. Αυτό πληρώνει σήμερα. Αυτό πάντως που συμβαίνει στην Ουκρανία, κύριε Παπαδάκη, προκαλεί μεταλλάξεις και στην φιλοσοφία και στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Δηλαδή βλέπουμε την Γερμανία να επανεξοπλίζεται σαν αστακός με 100 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι σε αυτόν τον αστερισμό των εξοπλισμών ούτως ή άλλως. Και διαπιστώνω ότι υπάρχει και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει ακόμη και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να στρίψουν από τις λογικές της χρηματοδότησης που έχουν σχεδιαστεί μέχρι στιγμής και να κατευθυνθούν σε ενδεχομένους εξοπλισμούς. Ακόμη και αυτό διαβάζω ότι συζητιέται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό βεβαίως. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη εποχή, η οποία έχει περισσότερο εξοπλισμούς και περισσότερο πολεμική διάθεση. Αυτό είναι λιγάκι και σε αντίθεση με την ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν η απάντηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι πια πόλεμο στη γειτονιά μας.
Κοιτάξτε, εξήγησα και πριν ότι και το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Λιβύη, όλα αυτά απαντούν στο αν φτιάχτηκε η Ευρώπη για να μην γίνει πόλεμος. Πάντως, αν εξαιρέσει κανείς τη Γιουγκοσλαβία, δεν φτιάχτηκε για την ειρήνη. Ναι. Φτιάχτηκε για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ομίλων. Και δεν ρώτησε και ποτέ τους λαούς κιόλας. Απλά για να ενταχθούν, λέμε. Ή όποτε έκανε και δημοψηφίσματα, τους έβαζε να ψηφίζουν 2 και 3 φορές για να μπορέσουν να μπουν. Του το λέμε αυτό γιατί ζούμε στην εποχή όπου κρίνεται η πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό χαρακτηρίζει την εποχή μας. Και βεβαίως δεν θέλουν να χάσουν έδαφος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία. Και αυτός ο ανταγωνισμός θα εκφράζεται. Θα υπάρχει και συνεργασία και ανταγωνισμός. Ταυτόχρονα θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Και βεβαίως αυτό που οι εξοπλισμοί, ξέρετε, έχουν σχεδιαστεί καιρό. Όλοι εξοπλίζονται. Όλοι έχουν την άξη, την πάγκα των εξοπλισμών αυτή τη στιγμή. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα που ανεβάζει δραματικά τους εξοπλισμούς της και ταυτόχρονα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και η χώρα μας. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό ότι για τη Γερμανία για παράδειγμα απλά πιστεύουμε ότι έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία, τα κατάλληλο πρόσχημα. Αυτά έχουν σχεδιαστεί πολύ καιρό πριν. Δεν είναι στο πόδι αυτές τα 100 δις. Έχουν σχεδιαστεί καιρό και από η δικιά μας η εκτίμηση είναι ότι ακριβώς δείχνουν την οξύτητα των ανταγωνισμών και το ότι οι λαοί πρέπει ακριβώς απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις να σκεφτούν και ότι δεν έχουν οι ίδιοι κανένα συμφέρον να μπουν σε αυτή την κρεατομηχανή, σε αυτό το σφαγείο, το σύγχρονο σφαγείο που στείνεται και δεν είναι μόνο μία η αιστεία του πολέμου, είναι και τα Βαλκάνια, είναι και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος που είναι γνωστή η κατάσταση, είναι η Μέση Ανατολή και είναι και βέβαια ο Ινδοειρηνικός. Που να θυμίσω ότι θεωρείται ότι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα, που εκεί κρίνεται το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ήδη η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων είχε πει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το μέλλον του κόσμου θα κριθεί στον Ινδοειρηνικό. Τα λέμε αυτά λοιπόν γιατί σήμερα από αυτή την ιστορία οι λαοί μόνο θα πληρώνουν με το αίμα τους, με προσφυγιά. Εδώ μιλάμε για 10 εκατομμύρια πρόσφυγες που συζητάνε ότι μπορεί να φτάσουν από την Ουκρανία. Θα πληρώνουν επίσης και με ακρίβεια. Και εδώ, ξέρετε, προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα σχέδια, όλες οι διευκολύνσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την να μην συμπεριληφθεί στο σύμφωνο σταθερότητας η στρατιωτική εξοπλισμή και όλη αυτή η συζήτηση είναι βαθιά αντιλαϊκή και το λέμε ότι πρώτα απ' όλα τίθεται ένα ζήτημα. Γιατί να παρακολουθούμε απλά τις εξελίξεις, εδώ κρίνεται ότι στη χώρα μας, η χώρα μας συμμετέχει, εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο και εμπλέκεται με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν έχουμε για παράδειγμα τις βάσεις του Στεφανοβίκιου εδώ δίπλα στη Λάρισα και στο Βόλο, στο Στεφανοβίκιο. Έφυγαν λοιπόν από εδώ ελικόπτερα και πήγαν στην Πολωνία. Στην Πολωνία, Απάτσι. Ναι, ναι. Ή για παράδειγμα η Αλεξανδρούπολη ήταν σταθμός προώθησης αμερικανονατοικών στρατευμάτων προς την Ανατολή. Και μόνο το ΚΚΕ ύψωσε ανάστημα. Και όταν τα καταγγέλαμε αυτά τα ζητήματα, ο Υπουργός Άμυνας έλεγε ότι αυτά είναι αστειότητες και ότι αυτές οι δυνάμεις, λέει, δεν θα πάνε για επιθετικούς σκοπούς. Και να ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Πρόκειται για βάσεις τις οποίες προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και επαυξάνει και μάλιστα ανακοίνωσε πρόσφατα και την αποστολή σε 130 με Καλάσνικοφ. Δηλαδή και με πολεμικό υλικό. Και άλλες χώρες μπαίνουν σε αυτό το γύρο.
των απαράδεκτων αυτών κινήσεων που ρίχνουν φωτιά και κλιμακώνουν, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και κλιμακώνουν ακόμα περισσότερο και μπορεί να δημιουργηθούν, εμείς λέμε, απρόβλεπτες καταστάσεις από αυτή την ιστορία. Απρόβλεπτες ακόμα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Απλά στο προχθεσινό του παραλήρημα, πολεμικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι το χτύπημα πρέπει να είναι και η απάντηση ανάλογη της χοντρότητας της ρώσικης εισβολής. Πρόκειται για πολύ σοβαρή δήλωση που αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες. Και το λέμε αυτό γιατί, ξέρετε, γίνεται και μια πλειοδοσία εδώ. Η καημένη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αύγαλτη, άβουλη, αμέτωχη, αυτή η συζήτηση είναι που μάλιστα ήταν, θα λέγαμε, το εφαλτήριο για να δικαιολογηθεί και ο Ευρωστρατός και οι πρόσθετοι εξοπλισμοί και αυτά που βιώνουμε σήμερα από τη Γερμανία και από τις άλλες χώρες, στην Ισπανία και όλες είναι και σοσιαλδημοκρατικές, υποτίθεται είναι προοδευτικές κυβερνήσεις. Mm-hmm. Και ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε να στείλουν, λέει, φάρμακα, να κάνουν όπως η Ισπανία. Μα η Ισπανία στέλνει, ανακοίνωσε σήμερα, αεροπλάνα, μαχητικά αεροπλάνα. Έχει στρατό στη Λετωνία, έχει στείλει στις χώρες της Βαλτικής. Μα τι συζητάμε. Και άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εντείνει την στρατιωτικοποίησή της με όλους τους όρους, προωθεί στρατεύματα και είναι απαράδεκτη αυτή η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις εξελίξεις. Ακόμα και με τις κυρώσεις. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα των κυρώσεων. Γιατί, για παράδειγμα, επειδή η ανατροπή του σοσιαλισμού, ξέρετε, άφησε πίσω μεγιστάνες του πλούτου και Ρώσους και Ουκρανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν φύγει, πήγαν και στις Μαλδίβες τα γιο τους και φύγαν από τα παιδιά του πολέμου. Η αλίμονη. Δεν περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Προφανώς. Αυτά ζούσαμε και στη χώρα μας το 40, που φύγανε στο Κάιρο και στο Λονδίνο. Ακριβώς. Η ίδια είναι η στάση της αστικής τάξης, πάντοτες όλες τις χώρες. Το ίδιο όλοι αυτοί για παράδειγμα και στο Καζακστάν οι Καζακστάνοι ολιγάρχες που έφτασε ο λαός να πληρώνει πανάκριβο το φυσικό αέριο και έβλεπε τη χλυδή δίπλα του. Και τα λέμε αυτά λοιπόν γιατί αυτοί έχουν όλους τους τρόπους να αποφύγουν τις κυρώσεις και τα κρυπτονομίσματα και τις offshore. Ο αγρότης όμως θα δεχθεί τις κυρώσεις, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο από αυτές τις κυρώσεις. Από τις προηγούμενες κυρώσεις, να θυμίσω, κατέτος οι αγρότες μας πληρώνουν 160 εκατομμύρια ευρώ απώλειες από αυτή την ιστορία, κάθε χρόνο. Από το 2014 και μετά, λέτε. Ναι, και νέες απώλειες θα υπάρξουν τώρα, οι οποίες πού θα κατευθυνθούν, γιατί οι μεγαλέμποροι και οι μεγαλοεξαγωγείς, αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και με άλλα προϊόντα και με τις δυνατότητες που τους δίνει η αγορά. Εκεί που θα συμπιεστεί η κατάσταση θα είναι η τιμή των αγροτικών προϊόντων, που βεβαίως με το αυξημένο κόστος παραγωγής και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση έδειξε αυτή τη στάση όλο αυτό το διάστημα που οι αγρότες, η φτωχομεσαία αγροτιά ήταν στα μπλόκα, μην παραχωρώντας το παραμικρό και εκτοξεύοντας αυτή τη στιγμή και την τιμή και του αγροτικού ρεύματος και του πετρελαίου σε αυτή την κατάσταση, έρχονται μπροστά σε μεγάλο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν οι λαοί θα πληρώσουν και τις κυρώσεις από αυτή την ιστορία και βεβαίως πρέπει να πιάσουμε και το κομμάτι της ακρίβειας. Πριν το δούμε αυτό, να μείνουμε λιγάκι στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Αυτό που δεν το λέμε επισήμως αλλά ψιθυρίζεται από την κυβέρνηση είναι ότι έπρεπε να πάρει θέση απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, διότι έπρεπε να συνταχθεί με ένα συνασπισμό χωρών, τον οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί αύριο αν ένας άλλος αυταρχικός ηγέτης όπως ο Ερντογάν αποφασίσει ότι κάποιο ελληνικό νησί του αρέσει και κάνει μια αντίστοιχη εισβολή. Μπορεί να φαίνεται ακραίο αυτή τη στιγμή το σενάριο, αλλά περίπου
έτσι αιτιολογείται από μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ανεπίσημα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν. Και κατά δεύτερο, πόσο θα μπορούσε η Ελλάδα ως ανεξάρτητη, αμέτωχη και ουδέτερη να διασφαλίσει τη δική της εθνική ακεραιότητα και την εδαφική της ακεραιότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ευρωπαϊκά? Κοιτάξτε, κίνδυνος υπάρχει και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και οι ανταγωνισμοί είναι σφοδροί. Και βεβαίως όμως πρέπει, για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα που βάζει η κυβέρνηση, ότι θα, αν είμαστε το πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ, ο καλός ο μαθητής που θα στείλουμε πρώτοι στρατεύματα, που θα διευκολύνουμε με βάση στο έδαφος μας κτλ., ότι αυτό θα είναι ασφάλεια. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι ήδη η Ρωσία, με δηλώσεις του Λαυρόφ, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την ύπαρξη της βάσης Αλεξανδρούπολης. Ναι. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί η χώρα μας ανά πάσα στιγμή να γίνει στόχος αντιπίνων. Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις και από τη Ρωσία και από το Ιράν παλιότερα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η εμπλοκή σε αυτή την ιστορία των ανταγωνισμών και η συμμετοχή στα υπερελιστικά σχέδια είναι αυτή που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους και μας εκθέτει σε μεγάλες περιπέτειες. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έτσι όπως έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια τις αμφισβητήσεις, αυτές που ντώσανε με την στάση της ελληνικών κυβερνήσεων όλων, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησαν όλες τις λεγόμενες νατοϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δεσμεύσεις της χώρας μας, οι οποίες μας βάζουν όλο και πιο βαθιά σε τέτοιους ανταγωνισμούς. Μήπως δεν είχαμε ήμια, μήπως δεν είχαμε παραβιάσεις, μήπως δεν είχαμε αμφισβήτηση νησιών, κυριαρχικών δικαιωμάτων, ΑΟΣ, στην Κύπρο επίσης. Μήπως δεν έχουμε κάζους μπέλι. Αυτά επί ΝΑΤΟ και επί Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκαν. Και επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε στον αέρα, ξέρετε, προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε η συζήτηση για την έκθεση προόδου της Τουρκίας, mm-hmm. στην οποία το μοναδικό ελληνικό κόμμα που τοποθετήθηκε ήταν το ΚΚΕ. Αυτή η έκθεση λοιπόν έλεγε ότι η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός εταίρος μας. Μάλιστα ανέφερε ότι στην Κύπρο υπάρχει, λέει, μια ανεπίλητη σύγκρουση. Αλήθεια, ανεπίλητη σύγκρουση είναι η εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Και μάλιστα από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου εκφράστηκε η τοποθέτηση ότι η Τουρκία επιτέλους στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα να την αποσπάσουμε από τη Ρωσία. Άρα νέο τάισμα και θα λέγαμε πρημοδότηση της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας στον ανταγωνισμό της με την ελληνική για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην γεωστρατηγική αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή. Τα λέμε αυτά λοιπόν για να συνειδητοποιηθεί καλύτερα ότι η ίδια η πείρα, θυμάστε το ρόλο του ΝΑΤΟ στις αμφισβητήσεις που λέει, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τα σύνορα, δεν υπάρχουν σύνορα ανάμεσα σε συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Άρα εφόσον δεν υπάρχουν σύνορα, δεν μπορούμε και να τοποθετηθούμε. Ή το ρόλο Πόντιου Πιλάτου του ΝΑΤΟ όλο αυτό το διάστημα. Ή γνωστές νερόβραστες ανακοινώσεις των συνόδων κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που και εγώ ήταν ο τόπος στην Ανατολική Μεσόγειο και η επιθετικότητα και η προκλητικότητα της αστικής τάξης Τουρκίας απογειωνόταν. Άρα λοιπόν αυτά έχουν αποδείξει ότι κάθε άλλο παρά απάνεμο λιμάνι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, γιατί υπάρχει η στρατηγική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπάσουν την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Mm-hmm. Και αυτό θα θέλει ανταλλάγματα και αυτό θα καθίσει στο τραπέζι που συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
για Χάγη και διευθετήσεις οι οποίες θα είναι επώδυνες για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και ακριβώς αυτά, γι' αυτά προειδοποιεί το ΚΚΕ από αυτή τη σκοπιά σήμερα, και θέτουμε και το ζήτημα, αν θα το θέλετε, όλων αυτών των επικίνδυνων εξελίξεων στο, γιατί εμείς θέσαμε και στην Βουλή, ο Γενικός μας Γραμματέας έβαλε το ζήτημα ότι είναι πολύ επικίνδυνη οι δηλώσεις από κυβερνητικά χείλη ότι μιλάνε για νατοϊκά, η χώρα μας λέει είναι νατοϊκό έδαφος. Αλήθεια? Η χώρα μας είναι, έχει, τα εδάφη είναι ελληνικά. Δεν είναι νατοϊκά. Το είπε και ο Στόλτεμπεργκ αυτό κάποια στιγμή και μου έκανε εντύπωση ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ούτε μια σπιθαμία από το νατοϊκό έδαφος. Τι σημαίνει νατοϊκό έδαφος? Τι σημαίνει νατοϊκό έδαφος? Μα ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ, όταν παίζονταν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των νησιών και τα λοιπά, ποιοι την ήσαν και δεν λέει κουβέντα. Ποιος θα υπερασπιστεί λοιπόν? Επειδή λοιπόν τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ζήσει και στην Κύπρο, και δεν, όχι τυχαία για 7 χρόνια έφυγε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεν έφυγε τυχαία η χώρα μας, γιατί υπήρχε μνήμη, υπήρχε κατακραυγή. Όλα αυτά λοιπόν να τα θυμηθούμε σήμερα ακριβώς από αυτές τις εξελίξεις, και η κατάσταση είναι απαράδεκτη και με την συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο που μας βάζει πιο βαθιά. Εμείς, ξέρετε, στο Ευρωκοινοβούλιο καταψηφίσαμε το ψήφισμα που έφερνε όλες οι πολιτικές ομάδες που φέρανε, γιατί επί της ουσίας ρίχνει λάδι στη φωτιά, ενισχύει τους εξοπλισμούς και τις κυρώσεις, και από αυτή τη σκοπιά θέσαμε το ζήτημα καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να μην υπάρξει κανένας φαντάρος εκτός συνόρων, και βάζουμε το ζήτημα ότι αυτή η πάλη του λαού πρέπει να ενισχυθεί για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό στην εξουσία για να έχει ο ίδιος τα κλειδιά και τα εργαλεία στη χώρα μας. Κάπου διάβασα σήμερα ότι κατηγορηθήκατε γιατί καταψηφίσατε και την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι να γελάει κανένας με το να βαφτίζεις ανθρωπιστική βοήθεια τα 1,2 δις του μακροοικονομικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, δηλαδή το μνημόνιο. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μέχρι στιγμής από το 2014 μέχρι το 2021 5 δάνεια στην Ουκρανία. Και έχει μεγάλες ευθύνες για το γεγονός και της μεγάλης προσφυγιάς και για τη μεγάλη μετανάστευση που ήταν πριν την προσφυγιά. Υπήρχε μετανάστευση στην Ουκρανία. Βέβαια. Και ο λαός κακοπερνούσε. Και τα λέμε αυτά γιατί εδώ μιλάνε και για το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός έζησε στην ολότητά του και έθρεψε ένα λαό ολόκληρο. Γιατί ο καπιταλισμός τους μισούς τους έστειλε σε άλλες χώρες. Όταν υπήρξε καπιταλισμός, ξέρετε, μετά στην Ουκρανία. Για να τα θυμόμαστε και αυτά. Και αυτό λοιπόν, αυτή η βοήθεια, σε εισαγωγικά, είναι ένα βαρβάτο μνημόνιο με προαπαιτούμενα και μέτρα, που μέσα λέει κιόλας ότι πρέπει πρώτα να ξεπληρώσει το Δουνουτού, γιατί είναι χρεωμένη και στο Δουνουτού η Ουκρανία. Και εμείς τι έπρεπε να κάνουμε? Να πούμε ναι, να ψηφίσουμε. Ψηφίσανε οι υπόλοιποι τα ελληνικά μνημόνια, τρία στην καθισιά τους, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και το τρίτο και το μεγαλύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν και το Ουκρανικό μνημόνιο όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε το λευκό. Λοιπόν, το ΚΚΕ, όπως αντιπάλεψε τα δεσμά και τέτοια ληστρικά δάνεια που δεν θα τα δεχτούν, δεν θα τα απολαμβάνουν οι λαοί, αλλά οι Ουκρανοί ολιγάρχες και το μεγάλο κεφάλαιο, αυτοί θα πάρουν πάλι το, όπως γίνεται και εδώ με το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπουμε αυτή την πραγματικότητα. Ή για παράδειγμα να πούμε, μιας και είπαμε για Ταμείο Ανάκαμψης και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που πληρώνει ο λαός μας την πράσινη ακρίβεια. Γιατί ξέρετε, δεν είναι η ακρίβεια που ήρθε μόνο από τον πόλεμο. Προηγούμενα υπήρχε η πράσινη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πράσινη μετάβαση, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και επί της ουσίας το εμπόριο ρήπων και το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Αυτό έκανε πανάκριβο, το χρηματιστήριο της ενέργειας έκανε πανάκριβο το λιγνίδιο. Ο λιγνίτης ήταν πάνθυνος. Διαμορφώθηκε λοιπόν τα ευρωπαϊκά καπέλα στην τιμή του λιγνίτη. Να γιατί έγινε πανάκριβος ο λιγνίτης και ασύμφορος υποτίθεται, ενώ η χώρα μας έχει τεράστια αποθέματα και θα μπορούσε να έχει μορφές, να έχει επεξεργασία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αλλά δεν επιλέχθηκε αυτό. Και τι επιλέχθηκε? Η εισαγωγή φυσικού αερίου. Και μάλιστα η εισαγωγή φυσικού αερίου για να γίνει ενέργεια, που έχει και απώλεια. Ξέρετε, απώλεια ενέργειας έχει αυτή η μορφή επεξεργασίας. Και έρχεται και η πανάκριβη επιλογή του LNG, να μεταφέρεται δηλαδή υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες με Έλληνες εφοπλιστές και να επαναεροποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό πώς είναι δυνατόν να μην εκτοξευθεί η τιμή και του αερίου και των υπόλοιπων μορφών ενέργειας και να έχουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στρατηγική που μόνο το ΚΚΕ έχει ενοχοποιήσει και η λύση δεν είναι να γυρίσουμε πίσω στην κρατική ΔΕΗ. Η λύση είναι μπροστά στην κοινωνικοποίηση, να μην υπάρχει κέρδος και να μην υπάρχουν όμιλοι ενεργειακοί που να κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Και αν θα το θέλετε, βγαίνει ένα συμπέρασμα σήμερα ότι την ώρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση στην ενέργεια, εμείς κλείνουμε τα λιγνητικά εργοστάσια, απολύεται κόσμος, την ίδια ώρα στα πετρέλαια καβάλας εγκαταλείπεται η εξόρυξη των κοιτασμάτων του πετρελαίου και απολύονται 400 εργαζόμενοι. Στη Λάρκο, που είναι μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση που παράγει νικέλιο και από το νικέλιο βγαίνει και το κοβάλτιο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροκίνηση με τεράστιες εφαρμογές στη σύγχρονη βιομηχανία, κλείνει και δίνεται στους ομίλους και βεβαίως πετιούνται οι εργαζόμενοι και από τη δουλειά και από το σπίτι τους. Ναι. Τι συμπέρασμα? Ότι αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που παράγει και τον πόλεμο και την προσφυγιά, παράγει και την ακρίβεια, και εμείς θέτουμε σαν ΚΚΕ εδώ και τώρα μέτρα ανακούφισης για τα λαϊκά νοικοκυριά, να καταργηθούν οι έμεση φόροι, το φόρος, να υπάρξει κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά καύσιμα, και επίσης θέτουμε και το ζήτημα ότι όλη αυτή η κατάσταση, γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και ξέρετε, λέει ότι βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι θα υπάρξουν, λέει, επιδοτήσεις και για τους πολύ φτωχούς. Ξέρετε, αυτές οι επιδοτήσεις στο ρεύμα ή στο φυσικό αέριο είναι επιδοτήσεις που πληρώνει ο φτωχός τον εξαθλειωμένο. Και το είπε καθαρά σήμερα η κυβέρνηση ότι οι επιδοτήσεις θα είναι στην εσκροκέρδεια. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι επί της ουσίας θα με έναν τρόπο θα προσπαθεί να εξαλείψει την κερδοσκοπία, αλλά όχι την ακρίβεια. Η ακρίβεια θα παραμένει, θα είναι εδώ, και ακριβώς όλες οι εξελίξεις λένε και όλες οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι θα μείνει για πολύ καιρό. Και το λέμε εδώ ότι σήμερα χρειάζεται πάλι των εργαζομένων, σαν και αυτοί των εργαζομένων στα πετρέλαια καβάλας, των εργαζομένων στη Λάρκο, στην Ιματουργία Βαρβαρέσος, στην Κόσκο, στην Ιφούτ, που κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στις 26 του μήνα σε μια μαζικότατη συγκέντρωση και απέτησαν, πέραν από καμία εμπλοκή στον υπεραλληστικό πόλεμο και στα υπεραλληστικά σχέδια, πάλεψαν για να καταργηθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για τις άμεσες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, και να, βεβαίως, να μην ξεχάσουμε τον μεγάλο αγώνα όλες αυτές τις ημέρες των αγροτών στα μπλόκα, που θα συνεχιστεί με νέες κινητοποίησεις το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, ξέρετε, ο λαός μας και απέναντι στη τεράστια πολύ προβληματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία, που έχει πληρώσει ο λαός μας
την ατομική ευθύνη και το αθωράκιστο σύστημα υγείας, νομίζουμε ότι ο λαός μας μπορεί να βγάλει πείρα από αυτές τις εξελίξεις, ότι δεν θα πρέπει να είναι θεατής μιας κατάστασης, ότι χρειάζεται σήμερα να δυναμώσει την πάλη του απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, το καπιταλιστικό σύστημα, που έχει σαπίσει, παράγει μόνο βάσανα προβλήματα και δεν μπορεί να λύσει ουσιαστικά λαϊκά προβλήματα. Και εμείς λέμε ότι υπάρχει μια εξουσία και οικονομία που θα μπορούσε με κεντρικό σχεδιασμό, με την οργάνωση της παραγωγής, με κριτήριο όχι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, στην υγεία, στην παιδεία, στα εργασιακά δικαιώματα, να λύσει αυτά τα λαϊκά προβλήματα και σήμερα ο λαός μας να μπορεί να ζήσει με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, με κριτήριο την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που δεν δικαιολογεί τέτοια βαρβαρότητα σήμερα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.